Ήταν ένα μάτς όπου έγινε κατά κάποιο τρόπο διαγωνισμός άσων. Είχε 15 Ολυμπιακός και 6 ομίλωνες. Both team is necessary think too much on pass because when there is this a lot of aces is not only for the service but also for pass. So is one skill to improve during this playoff, sure. Ναι, και οι δύο ομάδες λέει όταν παίζουν μεταξύ τους πρέπει να σκεφτούν εκτός από το σερβίς, πρέπει να σκεφτούν και την υποδοχή. Γιατί είναι πολύ δυνατά το σερβίς, οπότε αυτές τις μέρες που θα παίξουμε αυτά τα παιχνίδια πρέπει να δουλέψουμε όλοι και να βρούμε λύσεις με την υποδοχή. Περιμένει διαφορετικό το Μίλωνα στη Νέα Σμύρνη και στην Καλαμάτα. Sure. They show during the season one good level of play. We respect too much this team. Today they don't play in this level, in their level. But I'm expect in their home is different match. Sure. Σίγουρα περιμένουν να είναι διαφορετικό το παιχνίδι στην έδρα τους. Είναι μια ομάδα που όλη τη χρονιά έπαιξε σε καλό επίπεδο. Τη σεβόμαστε γιατί παίζει σε πολύ καλό επίπεδο αυτή την ομάδα. Σήμερα δεν ήταν τόσο καλή, αλλά σίγουρα στην έδρα τους θα παίξουν πολύ καλύτερα. Και από το άλλο ζευγάρι, ποιον προτιμάει, Παναθηναϊκό ή ΠΑΟΚ? Which team do you prefer from the next for the other couple, Παναθηναϊκός ή ΠΑΟΚ? What you choose, you prefer? I don't choose. I would deserve to play in final. Playing final, I hope against Olympiacos. Δεν διαλέγω. Ο καλύτερος σας παίξει να κερδίσει, αλλά προτιμώ να παίξουν εναντίον του Ολυμπιακού. Ποιο Ολυμπιακού? Academies, Under 21. Αυτό είπε.